Γεια σας παιδιά, τσεκτεκνάω ο εδώ. Σήμερα θα δούμε ένα πακέτο που έφτασε ακριβώς πριν από 20 λεπτά. Το συγκεκριμένο μήνα από Ελλάδα, όπως έχετε καταλάβει, έχετε διαβάσει, είναι ένα USB hub. Είναι τη όρικο και θα μπορούσα να το έχω πάρει και από Κίνα, αλλά προτίμησα να το πάρω από Ελλάδα. Δεν έχει μεγάλη διαφορά στην τιμή, από την αλήθεια. Το αγόρασα στα 19 ευρώ το συγκεκριμένο, αν θυμάμαι καλά είναι με 4 στήρες USB, γιατί το αστείο είναι στη φωτογραφία όταν το είχα δει. Είχε δύο φωτογραφίε. Η μία ήταν με τέσσερι θύρε και η άλλη ήταν με τρει θύρε. Επίση στη φωτογραφία είχε ότι είχε και USB Type-C. Αλλά πήρα τηλέφωνο στο κατάστημα και μου λένε ότι είναι με USB κανονικό 3. Είμαι λίγο περίεργο και σκεπτικό στο συγκεκριμένο USB Hub τι θα είναι. Γιατί δεν ξέρω για κάποιο λόγο. Η στο κατάστημα δεν τα βάλαν σωστά ή η εταιρεία δεν δείχνει τι σωστέ φωτογραφίε από μόνη τη. Θα το δούμε. πάντως από αυτό που ψιλοείδα φαίνεται εντυπωσιακό. Η τιμή του Νορμάλ, νομίζω, για 4 stairs USB 3. Ε, το αγόρασα από εδώ γιατί βιαζόμουν. Δεν μπορούσα να περιμένω ένα μήνα να έρθει. Το χρειάζομαι για τη δουλειά μου. Οπότε, ναι, α το δούμε μαζί παρέα τι έχει μέσα. Πώ είναι βασικά. Ξέρουμε τι έχει, αλλά δούμε, να δούμε πώ είναι. Ήρθε μελτά Courier για κάποιο λόγο εδώ στο νησί είναι η πιο αναξιόπιστη τα Courier. Στο λένε Elta Courier όμω έρχεται με το κανονικό Elta. Δίνουν δηλαδή τα γράμματα τουλάχιστον στην περιοχή που μένω εγώ στον ταχυδρόμο. Οπότε δεν το λε και πολύ Courier το όλο του θέματο. Και έχω χάσει και πακέτα στη διαδρομή και δεν έχουν και ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφή τουλάχιστον στην, στην περιοχή εδώ. Anyway, τα προβλήματα των μεταφορών. Πάμε να δούμε πώ είναι μέσα το πακέτο μου έλειψε. Θα σα το στο κάνω έτσι το δικάμερο ξανά γιατί η αλήθεια είναι ότι μου έλειψε όλο αυτό το, το δύο κάμερε, έστω και με την webcam. Εντάξει, η ποιότητα δεν είναι όπω την Xiaomi, ε, αλλά είναι αρκετά καλή η ποιότητα. Για ε, νομίζω ότι έχω πετύχει και την εστίαση. Είδατε το λέω εστίαση πλέον, όχι zoom, αν και θα το ξανακάνω το λάθο. Αρκετά καλά πακεταρισμένο από το κατάστημα. Νοέρα νομίζω λέγεται. Και μπράβο, είναι η πρώτη φορά που βλέπω τόσο καλά πακεταρισμένο πακέτο από ελληνικό κατάστημα Εντυπωσιακό δηλαδή έχει όλο αυτό Μπράβο Thumbs up Αυτό εδώ είναι Ορικό, ορικό πείτε το όπως θέλετε USB 3 Έχει δυνατότητα μεταφορά σε έως 5 Gbps Η αλήθεια είναι ότι με τέτοιε ταχύτητε. Δεν είμαι σίγουρος κατά πόσο η USB 3 μπορεί να διαχειριστεί τέτοιες ταχύτητε. Η αλήθεια είναι ότι θα προτιμούσα να είχα ένα hub με SATA αλλά αυτά είναι λίγο πιο ακριβά και για τη δουλειά που το θέλω νομίζω ότι είναι μια χαρά κομπλέ. Είχα ένα το οποίο έχει 7 θύρες, το έχω από το 2009, αλλά επειδή παίρνει και εξωτερική τροφοδοσία μου κάνει παρεμβολέ στο σύστημα, στο PC γενικά και δεν μπορώ να πω ότι δεν ρισκάρω πλέον να το έχω συνδεδεμένο επάνω. Οπότε πέρασα σε αυτό το οποίο δεν θέλει εξωτερική τροφοδοσία. Ε, τώρα θα δούμε. Ελπίζω να μου φτάσουν οι θύρε γιατί κατανόλανα 7 θύρε. Αν και η αλήθεια είναι ότι τις βάζω και τις βγάζω Ωραίο κουτάκι έχει κάτι το ιδιαίτερο Leading technology Η όρικο γενικά σε σκληρούς και σε τέτοια, τέτοιο hardware νομίζω σε enclosures σκληρό να είμαι πιο συγκεκριμένο, Είναι αρκετά καλή εταιρεία Ποιοτική αρκετά για κινέζικη εταιρεία Και πάμε να δούμε τι θα βγάλουμε μέσα από το κουτάκι μας Αυτό εδώ είναι, δεν έχει κάτι άλλο το κουτάκι Απλό, Έχει και τα απαραίτητα εγχειρίδια μέσα. Λοιπόν, τι λες τώρα, τελικά η φωτογραφία όχι μόνο ήταν ακριβής, αλλά πάμε να σας τα δείξω σιγά σιγά. Έχουμε μέσα ε, μια κάρτα, η οποία σε καλωσορίζει για το support τη εταιρεία. έχουμε αυτό εδώ πέρα και έχουμε και εγχειρίδιο. Το οποίο είναι στα Κινέζικα από τη μία πλευρά, λογικά ελπίζω στην άλλη θα είναι στα Αγγλικά. Ναι, είναι στα αγγλικά. Σου λέει πώ να το χρησιμοποιήσει. Είναι type ε, α και το ωραίο είναι ότι έχει μέσα. Είναι όρικο ASH4U3. USB Hub, ωραία, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Plug and play είναι, δεν έχει drivers, δεν έχει τίποτα. Οπότε η δουλειά μα θα γίνει πολύ εύκολα. Πάμε όμω πριν να περάσω στο τέτοιο να δούμε λίγο τα καλώδια. Έχει δύο καλώδια, κάτι το οποίο δεν το έχω δει σε πολλά USB Hub. Και τελικά οι φωτογραφίε ήταν ακριβεί. Να σα δείξω. Έχει δύο καλώδια, USB 3 σε USB 3 mail Το βλέπετε και εσείς εδώ πέρα Ωραία είναι μπλε μέσα Οπότε είναι USB 3 Γενικά να ξέρετε όσοι δεν ξέρετε ε, Αν έχει λευκό πλαστικό μέσα είναι USB 2 Συνήθως γιατί πλέον το USB 1 έχει καταργηθεί Εάν είναι μπλε το πλαστικό μέσα είναι USB 3 Και έχει και USB 3 σε Type-C γιατί είχα δει τι φωτογραφίε και λέω αποκλείεται. Και φαντάζομαι ακόμα και στο κατάστημα μου είπαν ότι έχει μόνο USB 3 μέσα, ενώ έχει και USB 3 σε Type-C. Το οποίο ξέρετε τι σημαίνει. Στο σχεδιασμό, όταν έβλεπα τι φωτογραφίε, είχε πάρα πολλέ φωτογραφίε σχετικά με τη συνδεσμολογία σε Mac. Οπότε στην ουσία, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι κυρίω και για επεκτασιμότητα Mac. Θα δείτε και από το σχήμα και από το χρώμα. Είναι αλουμίνιο, πάρα πολύ όμορφο. Γυαλίζει και το φω. Αλλά είναι πάρα πολύ όμορφο. Ε, εδώ έχει ένα πλαστικό, εντάξει θα το βγάλω μετά. Αυτό γιατί είναι λίγο ιδιαίτερο. Θα το βγάλω τώρα. Είναι πάρα πολύ, βασικά είναι μεταλλικό. Wow, και αυτό είναι σαγρέ, ναι. Και εδώ έχει ένα προστατευτικό. Βλέπετε, τέσσερι θύρε, τελικά έχει τέσσερι θύρε επάνω. Αυτό με τι τρει ήταν από άλλη φωτογραφία, μάλλον που είχα δει. Στο ίδιο το χέρι. Βασικά η φωτογραφία ήταν εκεί μέσα, αλλά είναι από άλλο USB hub και μία εδώ πέρα. Και γιατί είναι ωραίο τώρα, από τη στιγμή που έχει και το Type-C καλώδιο, ότι εγώ μπορώ να το συνδέω πάνω στο tablet μου, σαν USB προέκταση και να βάζω σκληρούς και φλασάκια. Όχι ότι δεν έχω OTG καλώδιο. Έχω, σας είχα δείξει προάλλες ένα OTG που έχω αγοράσει σε Type-C, αλλά... Αυτό το πράγμα λύνει χέρια και ειδικά στις νέο τύπου μητρικές, ειδικά αν έχετε μητρική που παίρνει η Threadripper ή του καινούριου της ε, Ryzen, της AMD έχουν αρκετά τα επάνω, οπότε εξασφαλίζεται ότι δεν θα περιορίζετε τις USB σας. Συνδέεται πάνω και μπόμπα για τα λεφτά του. Νομίζω ότι είναι αρκετά ικανοποιητικό, αρκετά απλό, αλλά έχει πολύ όμορφο ε, σχεδιασμό. Και στην ουσία αυτό είναι, πλασάρεται ως USB που πάει σε συναντητικό με Mac. Φαίνεται και από το σχέδιο, φαίνεται από όλα. Είχα δει ένα πιο απλό, αλλά δεν υπήρχε σε... σε αποθέματα και αλλάξαμε την παραγγελία τελευταία στιγμή. Γιατί δεν μπορούσα να. Με πριν τηλέφωνο μου λένε αυτό που θε να αγοράσει δεν υπάρχει. Οπότε θα στείλουμε κάτι άλλο. Βέψεξα και βρήκα αυτό. Αυτό, παιδιά. Εντάξει. Πραγματικά πάρα πολύ όμορφο. Ψάξτε στο Scrooge, υπάρχει σε πολλά καταστήματα. Εγώ το πήρα από το πιο φθηνό που βρήκα. Ε, ναι, πανέμορφο. Πανέμορφο και αυτό το πράγμα με το Type-C. Εντάξει. Καινοτόμο. Καινοτόμο. Απλά είναι κάτι το οποίο δεν το βλέπει συχνά σε USB hub γιατί μπορώ να το συνδέω παντού και να το παίρνω και μαζί μου για να το συνδέω στο tablet και τέλος. Yeah, λοιπόν, αυτά από μένα, check it now, εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο unboxing. Γεια σας παιδιά!